Το 2013 αποτελεί για την Ευρώπη χρονιά μετάβασης προς την ανάπτυξη, αν και ισχνή. Το κλειδί έχει η Γερμανία, η οποία με το υψηλό της εμπορικό πλεόνασμα φέτος και του χρόνου συγκεντρώνει τα βέλη, με το επιχείρημα ότι η εξάρτησή της από την αύξηση των εξαγωγών και τη μείωση των μισθών καθυστερεί το τέλος του ευρωπαϊκού εφιάλτη. Αν η Γερμανία και η Γαλλία μπορούν να εφαρμόσουν ό,τι τους συνέστησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και οι δύο έχουν μια δυνατή φωνή, θα προσφέρουν σημαντική υπηρεσία σε όλη την Ευρωζώνη όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, δήλωσε ο Επίτροπος Όλι Ρεν. Η Κομισιόν προβλέπει πως φέτος η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ το 2014 θα σημειώσει ανάπτυξη κατά 1,4%. Η Ευρωζώνη θα κλείσει το τρίτο έτος ύφεση σε διάστημα πενταετίας με ρυθμό συρρήκνωσης 0,4%. Εάν δείτε τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, προφανώς η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Η κατάσταση της νεανικής ανεργίας σε πολλά κράτη-μέλη, ειδικά στο Νότο, είναι χειρότερη σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οπότε βλέπουμε μια κρίση που περνάει από διαφορετικές φάσεις, σε μια ίσως πιο ήρεμη φάση, αλλά δεν έχει τελειώσει, δήλωσε ο Γιάννης Εμμανουηλίδης από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Η ανεργία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα δύο χρόνια, αγγίζοντας το 12,2% στην Ευρωζώνη. Τα υψηλότερα ποσοστά φέτος σημειώνει και πάλι η Ελλάδα με 27%, ενώ η Γερμανία και η Αυστρία εξακολουθούν να έχουν μακράν τα χαμηλότερα ποσοστά. Το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου αλλά και Γερμανίας-Γαλλίας καλά κρατεί. Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα την έκθεση μηχανισμού επαγρύπνησης, με την οποία θα δίνει κατευθύνσεις στα κράτη-μέλη για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Από τις Βρυξέλλες για το Euronews, Εφη Κουτσοκώστα.